εμπειρία σου να υπερασπίζεσαι την αιστεία της ομάδας. Καταρχήν, να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία. Μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ η πανδημία με του κορονοϊού. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές υγιείς, με το καλό να αρχίσουν όλα τα πρωταθλήματα. Όσον αφορά εμάς, είναι μια νέα χρονιά. Είναι η δεύτερη χρονιά μου, όπως είπε, στην ομάδα. Εύχομαι να είναι καλύτερα την προηγούμενη, η οποία ήταν μια χρονιά πάρα πολύ πετυχημένη για την ομάδα μας. Καταφέραμε να τερματίσουμε στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με πολλά νέα παιδιά, πράγμα που είναι πολύ ευχάριστο και μας δίνει όθηση για τη συνέχεια. Εύχομαι και αυτή η χρονιά να είναι μια παρόμοια χρονιά και γιατί όχι να φτάσουμε ψηλότερα και από πέρσι. Αποφάσισες να παραμείνεις στο Σύλλογο, ποιος ήταν ο λόγος που είπες στο μέτρη της κυκλώτασης που σου έκανε η διοίκηση? Θεωρώ ότι ο ΑΟ Περιστερίου είναι ένα σωματείο κόσμημα για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Έχει όλα τα εφόδια τα οποία χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να αποδώσει στο γήπεδο. Η ομάδα παρέχει τα πάντα. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο το να παραμείνω στην ομάδα. Από εκεί και πέρα ήταν και οι προσωπικές μου φιλοδοξίες οι οποίες συμβάτιζαν με αυτές του συλλόγου, οπότε δεν ήταν δύσκολο για μένα να πω το ναι. Όσον αφορά το στόχο της ομάδας, ποιος είναι αυτός ο στόχος της νέας χρονιάς? Ο στόχος της ομάδας είναι να τα πάει ακόμα καλύτερα από πέρσι. Πέρσι κάναμε μια σπουδαία πορεία, στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, στους τέσσερις του κυπέλου. Στόχος μας είναι να κάνουμε ένα βήμα τη φορά, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και στο τέλος, να δούμε τον απολογισμό, ο οποίος όλοι ευχόμαστε μέσα από τη σκληρή δουλειά την οποία γίνεται στις προπονήσεις με το τεχνικό team να είναι καλύτερη από πέρσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.